Συγχάρηκα την απόφαση του Προέδρου και υπερθεμάτησα, αλλά αφού πρώτα μου είπε εκείνος. Εγώ δεν ήθελα να επηρεάσω κανένα για το ποιος θα είναι ο διάδοχος. Χαίρομαι όμως, διότι ένας από τους κύριους λόγους που φεύγω είναι για να αφήσω χώρο στις νεότερες γενιές να ανεληχθούν και να αποκτήσουν και αυτοί τις εμπειρίες. Και στην πολιτική δεν το ακούμε συχνά. Εξορισμού αυτόν επιτελείται 100% με την επιλογή του Νίκου Χριστοδουλίου. Τώρα, με ποια συναισθήματα φεύγω εγώ? Εντάξει, καθένας όταν κλείνει ένας κύκλος της ζωής του, και μάλιστα ο κύκλος της πενταετούς παρουσίας μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχει κάποια αισθήματα συγκίνησης. Αλλά οφείλω να σας ομολογήσω ότι εκείνο που αισθάνομαι, εσείς δεν το ζήσατε, αλλά ο κύριος Κυπριανού πρέπει να έχει να το έχει αισθανθεί, είναι οι μέρες που μετρούσαμε ανάποδα την απόλυση μας από το στρατό. Μετρώ δηλαδή πότε θα γίνω απλός πολίτης. Βεβαίως, πάρα πολύ. Μα αφού σας λέω, είναι βουνών αυτές οι μέρες για μένα. Είπατε απλός πολίτης. Ναι. Να σας ευχηθούμε καλός πολίτης ή καλός ενεργός πολίτης. Απλός πολίτης, και ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για τον τόπο του είναι, πρέπει να είναι ενεργός. Εγώ τους αδιάφορους πολίτες διάβαζα προχτές τον επιταφείο του Περικλή και δεν εκτιμώ τους αδιάφορους πολίτες, ας το πούμε έτσι. Και πώς νιώθετε που φεύγετε σε μια πολύ κρίσιμη φάση στο Κυπριακό? Ακούστε, πάντα το Κυπριακό έχει κρίσιμες φάσεις. Και κοιτάξτε, ίσως, θέλω να υπενθυμίσω κάτι για αυτόν και θα σας πω ότι δεν ξανατρώω την ίδια γκλαπ. Ήθελα πολύ στην αρχή της θητείας μου να επιλέξω να πάω επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί του κυρίου Στυλιανίδη. Τότε έγινε τελικά η κοινή διακήρυξη με τον κύριο Νερογλού, άρχισε να διαφαίνεται ότι ξεκινούμε σε μια σοβαρή πορεία επίλυσης του Κυπριακού, και είπα, αφού το Κυπριακό προχωρά προς αυτήν την πορεία, να παραμείνω στο πλευρό του Νίκου Αναστασιάδη για να βοηθήσω να λυθεί το Κυπριακό. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά τέτοιου είδους κλάπα δεν ξανατρώω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.